Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και το κείμενό μας για σήμερα θα είναι τα εδάφια 13 έως και 16. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Επειδή η υπόσχεση προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα του ότι επρόκειται να είναι κληρονόμος του κόσμου δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη». Δεδομένου ότι αν είναι κληρονόμοι εκείνοι από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η υπόσχεση καταργήθηκε, επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, για το λόγο ότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Γι' αυτό η κληρονομιά είναι διαμέσω της πίστης, για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα, όχι μονάχα σε εκείνο από τον νόμο, αλλά και σε εκείνο από την πίστη του Αβραάμ, που είναι πατέρας όλων μας. Αμήν. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, που μελετάμε, ο Παύλος μιλάει για την δικαίωση διά της πίστεως. Μόνο. Ολόκληρο το κεφάλαιο στην ουσία είναι η ερμηνεία του Παύλου επάνω στο εδάφιο της Γένεσης, κεφάλαιο 15, όπου η Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και του λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Στην αρχή του κεφαλαίου 4, για να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δει ήδη, στην αρχή του κεφαλαίου 4, ο Παύλος είπε ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη, όχι από τα έργα του. Αν είχε δικαιωθεί από τα έργα του, τότε θα είχε κάτι για να καυχηθεί, τότε η σωτηρία του θα ήταν κάτι που ο Θεός του χρόσταγε, η σωτηρία ήταν κάτι που θα το άξιζε, αλλά η σωτηρία είναι από τη χάρη του Θεού, είναι δώρο του Θεού και ο Θεός λογάριασε δικαιοσύνη στον Αβραάμ και δεν του λογάριασε τις αμαρτίες του. Μετά είδαμε την προηγούμενη φορά που ο Παύλος είπε ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε διαμέσω της πίστης και όχι διαμέσω της περιτομής. Και έφερε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είπε, τι έγινε πρώτα. Δικαιώθηκε πρώτα ή έκανε περιτομή πρώτα. Ποιο από τα δύο. Είναι ξεκάθαρο, άμα κοιτάξουμε τη Γένεση, ότι πρώτα δικαιώθηκε διαμέσω της πίστης και πολλά χρόνια αργότερα ο Αβραάμ έκανε την περιτομή. Που σημαίνει ότι προφανώς η περιτομή δεν είχε να κάνει τίποτα με τη δικαίωσή του ενώπιον του Θεού. Και φτάνουμε στο κείμενο μας σήμερα. Ξανά, ο Παύλος μας λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη και όχι από τον νόμο. Όχι διαμέσω του νόμου. Ποια είναι η δήλωση στο εδάφιο 13? Επειδή η υπόσχεση προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα του ότι επρόκειται να είναι κληρονόμος του κόσμου δεν έγινε με τον νόμο. Πώς έγινε? Με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη. Ο Αβραάμ και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν τον κόσμο, θα έχουν την αιώνια κληρονομιά τους, όχι επειδή ακολούθησαν τον νόμο, τον οποίο όλοι έχουμε παραβιάσει, αλλά επειδή λογαριάζεται σε αυτούς δικαιοσύνη διαμέσω της πίστης. Τώρα, αυτό το εδάφιο, εδάφιο 13, λέει πάρα πολλά, οπότε θέλω να το αναλύσουμε λίγο. Πρώτον, θέλω να δούμε, υπάρχει μια παράξενη δήλωση. Λέει ότι προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα του έγινε η υπόσχεση ότι θα είναι κληρονόμοι του κόσμου. Ο λόγος που λέω ότι αυτό είναι παράξενο, επειδή άμα διαβάσετε τη Γένεση, δεν θα βρείτε πουθενά κάποια υπόσχεση συγκεκριμένα να λέει ότι θα γίνει κληρονόμος του κόσμου. Τι διαβάζουμε στη Γένεση? Διαβάζουμε ότι ο Θεός του υπόσχεται ότι θα έχει γιο, ότι θα γίνει ένα μεγάλο έθνος και του υπόσχεται τη γη Χαναάν, τη γη της επαγγελίας. Του υπόσχεται ότι αυτή η γη θα είναι για σένα και για τα παιδιά σου, για το σπέρμα σου, μετά από σένα. Το θέμα είναι ότι όταν φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη, αυτή η ιδέα σχετικά με τη γη Χαναάν που έχει δοθεί στους Ισραηλίτες, αυτή η ιδέα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Δεν διαβάζουμε γι' αυτό πουθενά. Είναι σαν να μην υπάρχει μες στην Καινή Διαθήκη. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι αυτή η ιδέα της κληρονομιάς της γης μεγαλώνει
στην Καινή Διαθήκη. Επεκτείνεται στην Καινή Διαθήκη. Και τώρα διαβάζουμε ότι η κληρονομιά της γης προς τον Αβραάμ και το σπέρμα του είναι ολόκληρος ο κόσμος. Ο Αβραάμ θα είναι κληρονόμος ολόκληρου του κόσμου. Στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 3, ο Παύλος μιλάει στους Κορίνθιους και τους λέει, κάθονταν και μάλωναν για το ποιος ήταν καλύτερος, και τους λέει, παιδιά, δεν το ξέρετε ότι τα πάντα ανήκουν σε εσάς. Τα παρόντα, μέλλοντα, όλος ο κόσμος είναι δικό σας. Ανήκει σε εσάς. Είναι δικιά σας κληρονομιά. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε μια υπόσχεση του καινούριου ουρανού και της καινούριας γης. Καινούρια γη στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η κληρονομιά των ανθρώπων του Θεού. Αν θυμάστε προς Εβραίους κεφάλαιο 11, που είναι το μεγάλο κείμενο που μιλάει για την πίστη των, αυτών, των Αγίων στην Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και λέει «Κατοικούσαν σε σκηνές και περίμεναν μία πόλη που θα είχε θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός». Λέει ότι επιθυμούσαν μια καλύτερη πατρίδα, μια επουράνια. Ξέρανε ότι αυτή η γη εδώ πέρα δεν είναι η αιώνια κληρονομιά μου. Υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που θα μας δώσει ο Θεός. Οπότε αυτή η ιδέα, όταν βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ και στο σπέρμα του γη, τη γη Χαναάν συγκεκριμένα, εκεί, βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι σαν τύπος, μια εικόνα της απόλυτης γης της επαγγελίας, της πραγματικής γης που έχει υποσχεθεί, που είναι καινούργια γη, όπου κατοικεί η δικαιοσύνη. Οπότε ο Παύλος λέει, η υπόσχεση στον Αβραάμ και στο σπέρμα του ήταν ότι θα γίνουν κληρονόμοι του κόσμου. Ένα αυτό. Δεύτερο πράγμα που είναι σημαντικό εδώ πέρα. Η υπόσχεση έχει δοθεί στον Αβραάμ και στο σπέρμα του. Τώρα, στην επιστολή προς Γαλάτες, ο Παύλος λέει κάτι συγκλονιστικό για αυτό το πράγμα. Κάθεται και διαβάζει τη γένεση και λέει, το ξέρετε ότι όταν εδώ πέρα η υπόσχεση δίνεται στον Αβραάμ και στο σπέρμα του, η λέξη σπέρμα εκεί πέρα είναι στον ενικό, δεν είναι στον πληθυντικό. Λέει, η υπόσχεση είναι για ένα, σε ένα άτομο στο οποίο θα εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις. Σε ένα σπέρμα, όχι πολλά. Και αυτό το ένα σπέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλες οι ευλογίες του κόσμου υπάρχουν μέσα σε έναν άνθρωπο. Όλες οι κληρονομίες που μπορούμε να έχουμε είναι χάρη σε έναν άνθρωπο, στον Ιησού Χριστό. Και λέει προς Γαλάτες, αν λοιπόν ο Χριστός είναι το ένα σπέρμα όπου όλη η σωτηρία και όλη η κληρονομιά βρίσκεται μέσα σε Αυτόν, οπότε λέει, αν εσείς είστε εν Χριστώ, αν εσείς είστε ενωμένοι με τον Χριστό, ένα με τον Χριστό διαμέσου της πίστης, τότε εσείς είστε σπέρμα του Αβραάμ και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση. Προς Γαλάτες κεφάλαιο 3, εδάφιο 29. Και αυτό το λέει φυσικά στους Γαλάτες, έτσι που δεν ήταν Ιουδαίοι, ήταν εθνικοί. Εσείς είστε το σπέρμα του Αβραάμ και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση. Το οποίο μας πάει πίσω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Αν η υπόσχεση στον Αβραάμ, όταν του λέει θα σου δώσω τη γη, η Χαναάν, αν απλά εννοούσε, ναι, θα σου δώσω αυτό εδώ το μικρό κομματάκι γης στο τέλος της Μεσογείου. Αν εννοούσε, αυτό εδώ θα είναι η αιώνια σου κληρονομιά. Τότε, σύμφωνα με την επιστολή προς Γαλάτες, κεφάλαιο 3, ξέρετε σε ποιον ανήκει, το Ισραήλ, ανήκει στους πιστούς, στους χριστιανούς, οι οποίοι είναι σπέρμα του Αβραάμ και σε αυτούς ανήκει η κληρονομιά. Αλλά δεν εννοεί αυτό, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί, χρησιμοποιεί τη γη Χαναάν ως εικόνα, ως ολόκληρη της γης, η οποία θα δοθεί ως κληρονομιά σε ολόκληρο τον λαό του Θεού. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος με τη δικιά του δικαιοσύνη και αγιότητα είναι αυτός που κληρονομεί με την αξία του ολόκληρο τον κόσμο. Και αν εμείς είμαστε εν Χριστώ, εμείς γινόμαστε συγκληρονόμοι
μαζί με τον Χριστό και γινόμαστε κληρονόμοι του κόσμου. Στον Ψαλμό 2, ο πατέρας μιλάει στον Υιό και λέει «Ζήτησέ μου και θα σου δώσω για κληρονομιά σου τα έθνη». Και εμείς γινόμαστε μέρος αυτούς της υπόσχεσης όταν είμαστε εν Χριστώ. Οπότε, βάζοντας αυτό στην άκρη, στο ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ και ότι η υπόσχεση είναι ότι θα κληρονομήσει τον κόσμο. Ο Παύλος τώρα λέει, λοιπόν, η υπόσχεση στον Αβραάμ και στο σπέρμα του, ότι θα κληρονομήσει τον κόσμο, δεν ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είναι ότι είπε στον Αβραάμ, λοιπόν, θα ακολουθήσει τον νόμο και μόνο αν τον ακολουθήσει τον νόμο, τότε θα κληρονομήσεις τον κόσμο. Όχι. Ήταν διαμέσου της πίστης. Ο Αβραάμ έγινε δίκαιος διαμέσου της πίστης και ο Θεός του υποσχέθηκε ότι θα δώσει κληρονομιά. Τώρα να σας πω μια ιστορία που είναι από τη Γένεση κεφάλαιο 15. Τα σημαντικότερα κεφάλαια σε όλη τη βίβλο. Επειδή στη Γένεση κεφάλαιο 15 είναι που ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και του λέει θα σε ευλογήσω, θα σου δώσω γιο, θα σου κάνω έθνος και όλα αυτά τα πράγματα και ο Αβραάμ πιστεύει και ο Θεός τον δικαιώνει, τον ανακηρύσει δίκαιο, τον λογαριάζει δικαιοσύνη. Με το που γίνεται αυτό, ο Αβραάμ λέει, Θεέ μου, θέλω να μου δείξεις πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτό θα είναι αλήθεια. Θέλω να μου δείξεις ότι αυτό θα είναι αλήθεια, ότι αυτά τα πράγματα όντως θα γίνουν. Και ο Θεός του λέει, ωραία, λοιπόν, άκου, δεν θα κάνεις. Θα πάρεις κάποια ζώα, θα τα σφάξεις και θα τα κόψεις στη μέση. Θα χωρίσεις τα δύο. Το κάθε ζώο το χωρίσεις σε δύο κομμάτια. Θα τα βάλεις κάτω στο έδαφος. Ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εκεί. Και το επόμενο ζώο, ξανά, το χωρίσεις τα δύο. Και το επόμενο ζώο, θα το ξαναχωρίσεις τα δύο. Ώστε να γίνει ένας διάδρομος. Να, σαν εδώ πέρα. Ένας διάδρομος ανάμεσα στα νεκρά ζώα. Εντάξει. Και εκείνο το βράδυ εμφανίζεται ένας λίχνος από φωτιά που περνάει μέσα από τα κατακρεουργημένα ζώα. Και αφού περνάει μέσα από τα ζώα, ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και του λέει «Θα σου δώσω τη γη». Και λες, τι ήταν αυτό τώρα. Τι έγινε εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Σας εξηγήσω τι γίνεται εκεί πέρα, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον αρχαίο κόσμο, όταν είχες δύο ανθρώπους, δύο πλευρές, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία, μια διαθήκη, και θέλανε αυτή η συμφωνία να είναι όσο πιο σοβαρή και σημαντική γίνεται, συχνά θυσιάζανε ζώα, ώστε συμβολίζοντας ότι ήθε αυτό να γίνει σε μένα, αν δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου, αν δεν κρατήσω τη συμφωνία που έχουμε μεταξύ μας. Οπότε τι κάνανε, μερικές φορές κάνανε αυτό ακριβώς το πράγμα που διαβάζουμε στη Γέννηση 15. Παίρνανε ή ένα ζώο ή κάποια ζώα, τα κόβανε στη μέση, τα χωρίζανε, κάνανε ένα διάδρομο μεταξύ τους και οι δύο άνθρωποι περνάγανε από μέσα, περνάγανε οι ίδιοι ανάμεσα στα ζώα και λέγανε «Υπόσχομαι ότι θα κάνω αυτό. Αν δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου, ήθε να σκιστώ στα δύο. Ήθε να είμαι σαν αυτά τα ζώα εδώ πέρα, να πεθάνω. Αν δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου». Και περνάει και ο επόμενος από μέσα και λέει και εγώ θα κρατήσω την υπόσχεσή μου, τη συμφωνία μας και αν δεν την κρατήσω, να πεθάνω. Ωραία. Οπότε, έχοντας αυτό υπόψη μας, τι γίνεται στη Γέννηση 15. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, θα σου δώσω αυτή τη γη. Και ο Αβραάμ λέει, πώς μπορώ να το ξέρω. Και λέει, ωραία, βάλε εδώ πέρα τα ζώα. Και εμφανίζεται αυτή η φωτιά. Πώς εμφανίστηκε η φωτιά στη φλεγόμενη βάτου μπροστά στον Μωυσή. Πώς εμφανίστηκε η πύλη της φωτιάς που οδηγούσε τους Ισραηλίτες. Αυτή η φωτιά συμβολίζει την παρουσία του Θεού. Και ο Θεός ο ίδιος περνάει ανάμεσα από τα ζώα και λέει «Αυτή είναι η υπόσχεσή μου, θα σου δώσω τη γη». Ο Θεός στην ουσία λέει στον Αβραάμ «Ήθε να σκιστώ στα δύο». Αν δεν εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. Προς Εβραίους, λέει, επειδή ο Θεός δεν έχει κάποιον υψηλότερο από αυτόν για να ορκιστεί, ορκίζεται στον ίδιο τον εαυτό του. Και λέει στον Αβραάμ, ορκίζομαι στον εαυτό μου. Να σταματήσω να είμαι Θεός, αν δεν σου δώσω την κληρονομιά που σου υποσχέθηκα. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω.
Κάτι που είναι σημαντικό σε αυτή την ιστορία. Ο Θεός, αφού περνάει ανάμεσα στα ζώα και δίνει την υπόσχεσή του, ο Αβραάμ δεν περνάει. Ο Αβραάμ δεν περνάει. Τον Αβραάμ ήδη τον έχει δικαιώσει. Ήδη έχει πει, εσύ είσαι δίκαιος. Οπότε τι κάνει τώρα. Ο Θεός περνάει, του υπόσχεται αυτό. Δεν λέει, Αβραάμ, λοιπόν, εγώ σου λέω τη δικιά μου πλευρά τι θα κάνω, αλλά θέλω να περάσεις κι εσύ και να μου υποσχεθείς εσύ ότι θα ακολουθήσεις όλους τους κανόνες, θα ακολουθήσεις τον νόμο, θα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και άμα τα κάνεις, τότε κι εγώ θα σου δώσω την κληρονομιά που σου έχω υποσχεθεί. Δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ο Θεός του λέει, θα κάνουμε αυτό και ο Αβραάμ τον πιστεύει. Εγώ το υπόσχομαι. Θα έχεις την κληρονομιά που θα σου δώσω. Στο όρος Σινά δεν έγινε έτσι. Στο όρος Σινά, όταν ήταν ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες, ο Θεός είπε, αυτοί εδώ είναι οι κανόνες, αυτός εδώ είναι ο νόμος, αν τον ακολουθήσετε, θα σε ευλογήσω, αν δεν τον ακολουθήσετε, τότε θα σας καταραστώ, θα σας καταστρέψω. Αυτοί εδώ είναι οι κανόνες, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Και ο λαός είπε, ναι, θα κάνουμε ό,τι μας λέει ο Θεός. Ο Μωυσής πήρε το ζώο και το έσφαξε και έριξε αίμα πάνω στο λαό και είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, πρέπει να κρατήσουμε τη συμφωνία που έχουμε με τον Θεό, αλλιώς θα πεθάνουμε. Με τον Αβραάμ δεν έγινε αυτό. Ο Θεός του υποσχέθηκε σωτηρία και ο Αβραάμ τον πίστεψε. Όπως λέει, η υπόσχεση προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα του, ότι επρόκειται να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη. Εδάφιο 14. Δεδομένου ότι αν είναι κληρονόμη εκείνη από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η υπόσχεση καταργήθηκε. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, για το λόγο ότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Στην επιστολή προς Γαλάτες, και την αναφέρω αυτή να είναι επειδή έχει πολλά παρόμοια επιχειρήματα με την επιστολή προς Ρωμαίους. Επειδή και εκεί πέρα μιλάει για τον Αβραάμ και εκεί πέρα μιλάει για τη δικαίωση και τέτοια πράγματα. Στην επιστολή προς Γαλάτες χρησιμοποιεί ξανά ο Παύλος το χρονολογικό επιχείρημα που σας είχα αναφέρει προηγούμενη φορά. Όταν μιλάει για την περιτομή, χρησιμοποίησε το χρονοδιάγραμμα της ζωής του Αβραάμ για να αποδείξει ότι ο Αβραάμ δεν είχε δικαιωθεί για μέσω της περιτομής. Με ποιο έγινε πρώτα. Δικαίωσή του ή περιτομή. Ή δικαίωση. Άρα η περιτομή δεν έχει σχέση με τη δικαίωσή του. Ωραία. Οπότε στην επιστολή προς Γαλάτες κάνει το ίδιο πράγμα με τον νόμο. Λέει, τι ήρθε πρώτα, η δικαίωση του Αβραάμ ή ο νόμος. Ο νόμος ήρθε 430 χρόνια αργότερα. Άρα δεν ήταν διαμέσου του νόμου, ήταν διαμέσου της πίστης. Αλλά εδώ δεν χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα. Θα μπορούσε, αλλά μάλλον δεν θέλει να επαναλαμβάνεται. Εδώ η εξήγηση του Παύλου, το γιατί ο Αβραάμ δεν σώθηκε, δεν δικαιώθηκε διαμέσου του νόμου, είναι πιο, πώς να το πω, πιο δυσάρεστη. Στην ουσία αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι ότι αν ο Αβραάμ ή οποιοδήποτε ήταν να πάρει την κληρονομιά του διαμέσου του νόμου, τότε κανείς δεν θα την έπαιρνε. Διότι κανείς δεν ακολουθάει τον νόμο, όπως θα έπρεπε. Όλοι έχουν παραβιάσει τον νόμο. Όλοι. Ο Παύλος ήδη έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό πίσω στο κεφάλαιο 3. Και το ξέρω ότι στο κεφάλαιο 3 ήμασταν πριν από πολύ καιρό, αλλά άμα απλά διαβάζεις το κείμενο, ήταν πριν ένα λεπτό. Και είπε εκεί πέρα ότι διαμέσου του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας. Διότι όλοι συνέχεια παραβιάζουμε τον νόμο. Ο νόμος δεν μπορεί να σώσει κανέναν. Και όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο 7, θα πει, αυτό δεν εννοώ ότι ο νόμος είναι κακός. Ο νόμος είναι καλός. Ο νόμος είναι καλός και άγιος και δίκαιος. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Εμείς συνέχεια τον παραβιάζουμε. Και επειδή συνέχεια παραβιάζουμε τον νόμο, τι γίνεται. Λέει, αν δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Αλλά επειδή υπάρχει νόμος, υπάρχει πολύ παράβαση. Υπάρχει πολύ παράβαση. Συνέχεια παραβιάζουμε τον νόμο του Θεού. Αν ο Αδάμ και η Εύα, που ήταν αθώοι, που ήταν αναμάρτητοι, που ζούσαν μέσα στις τέλειες συνθήκες,
Αν σε αυτούς τους ανθρώπους που δόθηκε μία εντολή δεν μπορούσαν να την κρατήσουν, τι ελπίδα έχουμε εμείς, οι αμαρτωλοί που ζούμε σε έναν αμαρτωλό κόσμο, να σωθούμε διαμέσου των εντολών και διαμέσου του νόμου. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και ως αποτέλεσμα, επειδή παραβιάζουμε συνέχεια τον νόμο, τι λέει, ο νόμος επιφέρει οργή. Ο νόμος επιφέρει οργή. Αν ήταν να σωθούμε διαμέσου του νόμου και να έχουμε την αιώνια κληρονομιά μας διαμέσου του νόμου, δεν πρόκειται να την έχει κανένας, επειδή όλοι θα αποτυγχάναμε. Γι' αυτό λέει στο εδάφιο 14, τι λέει, ότι δεδομένου ότι αν είναι κληρονόμοι εκείνοι από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η υπόσχεση καταργήθηκε. Ποιο το νόημα της υπόσχεσης? Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, θα σου δώσω την κληρονομιά σου, θα σου δώσω αυτή τη γη. Ποιο το νόημα? Γιατί να το πει αυτό καν, αν μετά πει μόνο αν κρατήσεις τον νόμο? Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Άρα τι μας τη δίνεις αυτή την υπόσχεση, αφού δεν μπορεί να εκπληρωθεί? Ανεξαρτάται από εμάς, δεν γίνεται να εκπληρωθεί. Δεν πάει να πιστεύεις όσο θέλεις. Λέει, η πίστη ματαιώθηκε. Δεν πάει να πιστεύεις όσο θέλεις. Αν είναι να σωθείς για μέθος του νόμου, σώθηκες. Ή μάλλον, αυτό το είπα ειρωνικά, δεν σώθηκες. Εδάφιο 16. Γι' αυτό, η κληρονομιά είναι διαμέσου της πίστης. Για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα. Όχι μονάχα σε εκείνο από τον νόμο, τους Ιουδαίους, αλλά σε εκείνο που έχει την πίστη του Αβραάμ, που είναι ο πατέρας όλων μας. Σωτηρία, η αιώνια ζωή, η αιώνια κληρονομιά μας είναι διαμέσου της πίστης. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να πάνε στον Θεό με τα δικά τους καλά έργα και να τα παρουσιάσουν και να πούνε, να, αυτά κάνουνε, ναι. Θα με δικαιώσεις, θα με δεχτείς με αυτά εδώ που προσφέρω. Ο Παύλος προσπάθησε να το κάνει αυτό. Και λέει, ήταν σκύβαλα, σκουπίδια, κοπριά. Σαν να πηγαίνεις στο Θεό και να λες, να, αυτό εδώ κάνει. Όχι, δεν κάνει. Η πίστη είναι να πηγαίνεις στον Θεό με άδεια χέρια στην ουσία και να λες, δεν έχω κάτι να δώσω, είμαι αμαρτωλός, δεν έχω δικαιοσύνη δικιά μου. Χρειάζομαι το έλεος σου, ελπίζω σε σένα και μόνο. Και σε αυτόν ο Θεός του λογαριάζει δικαιοσύνη και τον δέχεται και τον δικαιώνει. Είμαστε της πίστης μόνο. Και γι' αυτό λέει, είναι διαμέσου της πίστης και είναι κατά χάρη. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 11, θα φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 11 λέει ότι αν η σωτηρία είναι από τη χάρη, που είναι, τότε δεν είναι από τα έργα. Αλλιώς η χάρη δεν είναι χάρη. Τόσες εκκλησίες, τόσοι άνθρωποι προσπαθούν να συνδυάσουν τη χάρη του Θεού και τα δικά μας έργα. Ναι, σωζόμαστε εν μέρη από τη χάρη του Θεού, αλλά και τα δικά μας έργα συμβάλλουν στη δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού. Ο Παύλος λέει, δεν γίνεται να τα βάλουμε μαζί και τα δύο. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι ή από τη χάρη του Θεού ή από τα έργα μας. Ή είναι δώρο από τον Θεό ή είναι κάτι που το κέρδισες εσύ με τη δικιά σου αξία. Ή είναι κάτι που δεν το άξιζες και το πήρες από τη χάρη του Θεού ή το άξιζες και ο Θεός το χρώσταγε. Δεν γίνεται να είναι και τα δύο. Ή είναι από τη χάρη του Θεού μόνο ή είναι και από τα έργα. Και δεν είναι από τα έργα, επειδή κανείς δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα του. Μας λέει, είναι από την πίστη, ώστε να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη για όλο το σπέρμα. Ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη. Είναι διαμέσου της πίστης, διαμέσου της χάρης, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη, σίγουρη. Και να είναι εγγυημένη. Αν η αιώνια κληρονομιά μας εξαρτάται από τη δικιά μου, από τις δικές μου δυνάμεις, τα δικά μου έργα, από αυτά που επιτυγχάνω εγώ, δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρη. Επειδή εγώ δεν είμαι όσο σταθερός όσο θα έπρεπε. Άλλες εκκλησίες που διδάσκουν ότι δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού διαμέσου της πίστης συν των έργων και προσθέτουν τα δικά μας έργα για να δικαιωθούμε. Αυτές οι εκκλησίες
Σαφώς και πιστεύουν ότι η αιώνια κληρονομιά μας δεν είναι βέβαιη. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποτέ. Και αυτό είναι απολύτως λογικό με το δικό του σύστημα. Είναι απολύτως λογικό από τη στιγμή που εξαρτάται η σωτηρία από σένα. Είναι απολύτως λογικό να πεις, ίσως να μην τα καταφέρω. Ίσως να μην καταφέρω να φτάσω μέχρι το τέλος. Πιστεύω τώρα, κάνω τα καλά μου έργα τώρα, αλλά αύριο ποιος ξέρει. Αν εξαρτάται από μένα, ποτέ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν θα κληρονομήσω τον κόσμο, αν θα έχω την αιώνια σωτηρία μου στο τέλος, αν εξαρτάται από τα δικά μου έργα. Παιδιά, είμαι σίγουρος, δυστυχώς, ότι αν μπορούσα να χάσω τη σωτηρία μου, θα την έχανα. Επειδή ξέρω την καρδιά μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, η σωτηρία είναι κάτι που ο Θεός το κάνει. Η σωτηρία δεν είναι κάτι που το κάνω εγώ. Είναι κάτι που το κάνει ο Θεός, που με σώζει και μου δίνει σωτηρία ως δώρο, από τη χάρη Του. Τι λέει προς Φιλιππισίους 1:6. Αυτός, ο Θεός που ξεκίνησε ένα καλό έργο μέσα σας, αυτός και θα το τελειώσει. Τώρα θα σας δώσω ένα τελευταίο κείμενο. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 1. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 1, θέλω να σας πω τι λέει εκεί πέρα, επειδή μιλάει και εκεί πέρα για την εγγύηση, την βεβαιότητα της κληρονομιάς μας. Τι λέει εκεί? Λέει ότι αυτοί που έχουν πιστέψει στο Χριστό, τους έχει δοθεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, έχει σφραγιστεί μέσα σας. Είναι σφραγισμένο μέσα στη ψυχή σας. Δεν πάει πουθενά. Και λέει, το Άγιο Πνεύμα είναι ο αραβόν, η εγγύηση, η προκαταβολή της κληρονομιάς μας. Ο Θεός σου υπόσχεται, εσένα που πιστεύεις στον Χριστό, ότι θα έχεις την αιώνια κληρονομιά σου. Και λέει, για να το εγγυηθώ αυτό, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα σου δώσω το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι η εγγύηση. Ότι έρχεται και η υπόλοιπη κληρονομιά. Πώς είναι? Θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, θες να αγοράσεις ένα σπίτι. Είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε τι κάνεις? Δίνεις μια εγγύηση, δίνεις μια προκαταβολή, δίνεις ένα μικρότερο ποσό και υπόσχεσαι, έρχεται και το υπόλοιπο. Θα έρθει και το υπόλοιπο. Τώρα, για τώρα δίνω αυτό, αλλά υπόσχομαι ότι θα έρθει και το υπόλοιπο. Ποσό. Τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε φυσικά με ανθρώπινες συναλλαγές, ο άνθρωπος μπορεί να αποτύχει και να μην έχει τα λεφτά μετά να πληρώσει, να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για τον Θεό, δεν υπάρχει η πιθανότητα αποτυχίας. Οπότε ο Θεός λέει, σας έχω δώσει το Πνεύμα μου, σε εσάς πιστεύετε, και αυτό είναι η εγγύηση, η βεβαιότητα ότι θα έχετε την κληρονομιά σας. Και κάτι ακόμα όμως. Εκείνο τον καιρό, και ακόμα σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, όταν γινόταν ο αραβόν, όταν γινόταν η εγγύηση, αν κάποιος μετά δεν μπορούσε να πληρώσει το υπόλοιπο, τι γινόταν η εγγύηση? Την έχανες. Πρόβλημά σου. Ας είχες υπολογίσει σωστά ότι μπορούσες να πληρώσεις μετά. Έδωσες την προκαταβολή, αν δεν μπορείς να πληρώσεις τα υπόλοιπα, την έχανες την προκαταβολή. Ο Θεός τι έχει δώσει? Το Άγιο Πνεύμα. Οπότε αν ο Θεός δεν μπορέσει να μας δώσει την υπόλοιπη κληρονομιά, στην ουσία μας λέει, τι, θα χάσει το Άγιο Πνεύμα? Θα πρέπει ο Θεός να σχιστεί στα δύο. Άμα χάσουμε τη σωτηρία μας, εμείς που είμαστε σωσμένοι, που έχουμε το Άγιο Πνεύμα, άμα χάσουμε τη σωτηρία μας, αν φτάσουμε στο τέλος και δεν έχουμε την αιώνια κληρονομιά μας, ο Θεός θα σταματήσει να είναι Θεός. Ασκηστώ στα δύο. Η υπόσχεσή μου είναι σίγουρη. Γιατί είναι σίγουρη? Επειδή εξαρτάται από Αυτόν και όχι από μας. Αν εξαρτώταν από μας, χαθήκαμε όλοι. Αλλά η σωτηρία είναι διαμέσω της πίστης, όχι διαμέσω των έργων. Είναι από τη χάρη του Θεού, όχι διαμέσω του νόμου. Είναι δώρο του Θεού. Και γι' αυτό μπορεί να είναι βέβαιη και σίγουρη για όλους που πιστεύουν. Επειδή δεν εξαρτάται από εσάς, δόξα τω Θεώ, αλλά από Αυτόν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.